Αρχικά να πω για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, επειδή η σοβαρότητα του θέματος θα οδηγεί στο αντικειμενικά να μονοπολίσει το χρόνο. Δεν θα αναφερθώ καθόλου. Θα μιλήσει αναλυτικά ο πρώτος μας ομιλητής, ο Γιώργος Λαμπρούλης, ώστε να εξηγηθεί πλήρως η θέση του ΚΚΕ γύρω από τα ζητήματα του εμβολιασμού και να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνιών ή θελημένων ημί. Η τοποθέτηση του κύριου Υπουργού στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής θα μπορούσε να συμπυκνώνει την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, όπως βέβαια και την αγωνία λίγο πολύ και των υπόλοιπων εισηγητών των άλλων κομμάτων. Ότι δηλαδή η αναμόρφωση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου είναι επιβεβλημένη για να επιτευχθεί η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να επιτηρείται δηλαδή στην ουσία τους προκαθορισμένους όρους για την επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, της πράσινης ανάπτυξης, των μεταφορών και άλλων, την ίδια στιγμή που οι λαϊκές ανάγκες θα στριμώχνονται στους δημοσιονομικούς κόφτες και τα προαπαιτούμενα που αυτοί επιβάλλουν. Εξάλλου, ο ίδιος ο χαρακτήρας του ελεγκτικού συνεδρίου ως του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου της χώρας, με βασική αποστολή τον δημοσιονομικό έλεγχο του κράτους, καθιστά φανερά και το ρόλο που διαδραματίζει στα πλαίσια βέβαια της καπιταλιστικής οικονομίας. Η δική μας στάση δεν καθορίζεται γενικά και αόριστα από την ανάγκη να υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος στις οικονομικές δαπάνες της χώρας. Κανείς φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετο σε ένα τέτοιο έλεγχο. Για μας όμως βασικό κριτήριο αποτελεί το ποιος καθορίζει την πολιτική, τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο αυτής της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Άρα και την κατεύθυνση που δίνεται στον επιβαλλόμενο έλεγχο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο εκ των πραγμάτων αποτελεί ένα εργαλείο εφαρμογής της εκάστοτε κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Πώς λοιπόν να μην τον υμνεί εξίσου με τη Νέα Δημοκρατία και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματος αλλαγής τη σπουδαιότητα που έχει το ελεγκτικό συνέδριο για τη ζωή του τόπου. Η νομιμότητα την οποία επικαλείστε και την οποία καλείτε να εφαρμόσει το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι άλλη από την πολιτική της αθρώας οικονομικής ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Υπαγορεύεται ουσιαστικά και καθορίζεται από τις προτεραιότητες που θέτει τόσο το κράτος όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το είδος των δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες και αυτές βέβαια δεν αφορούν την κάλυψη των ζωτικών λαϊκών αναγκών, έργα όπως αυτά της πυροπροστασίας, αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και άλλα, δεν θεωρούνται κερδοφόρα, άρα και όχι επιλέξιμα με βάση τις προτεραιότητες που θέτει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν εξυγχρονίζεται το ελεγκτικό συνέδριο για να αποκριθεί όμως σε αυτές τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου και από προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις ότι υπό το πρόσχημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών ή των έκτακτων συνθήκων συρρυκνώθηκαν ακόμα και οι μηχανισμοί του αστικού κράτους, που βέβαια δεν θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να χαράξουν φιλολαϊκή πολιτική, όμως προσέδιδαν κάποια εχέγγυα νομιμότητα στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όπως για παράδειγμα ήταν ο προληπτικός έλεγχος. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον της εκάστοτε κυβέρνησης δεν είναι γενικά και αόριστα να ελέγξει την νομιμότητα των δαπανών του κράτους, αλλά την κατεύθυνση που αυτές θα έχουν και αν θέλετε να προσδώσει χαρακτήρα νομιμότητας στις πολιτικές επιλογές που κάνει κάθε κυβέρνηση. Αλήθεια, ακόμα και η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελεγκτικού συνεδρίου στον προγραμματισμό και τη διενέργεια των ελέγχων, που διατυπώνεται στο άρθρο 3, δεν αντιφάσκει όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού, αλλά και ουσιαστικά, όταν την ίδια στιγμή, στο ίδιο άρθρο, υπερτονίζεται η συνεργασία με τη Βουλή, στη συνέχεια και της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης, που έδινε τη δυνατότητα στην κυβερνητική πλειοψηφία, ουσιαστικά να δίνει την προτεραιότητα στο ελεγκτικό συνέδριο για την ιεράρχηση των διενεργούμενων ελέγχων με βάση τις κάθε φορά κυβερνητικές επιδιώξεις. Η αναβάθμιση της συνεργασίας του ελεγκτικού συνεδρίου με τη Βουλή, που περιγράφεται στους μακροπρόθεσμους στόχους του νομοσχεδίου, ώστε να παρέχεται, όπως λέγεται, υψηλού επίπεδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, όπως και η αναδιοργάνωσή του ώστε να προσαρμοστεί η δομή του σε αυτές τις απαιτήσεις,
καταρρύπτει το μύθο ακόμα και αυτής της διακηρυκτικής πρόβλεψης ανεξαρτησίας του. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην... Σε αυτή την κατεύθυνση... Ελάτε, κύριε Γεγέργο, κύριε Παπαδημητρίου, σας παρακαλώ. Έχει δίκιο. Εντάξει, ελάτε. Κρατάω το χρόνο, κύριε Κομιανάκα, μην νοιάζεστε. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και όχι αθώα, κατά τη γνώμη μας, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων που για πρώτη φορά ανατίθεται με το άρθρο 27 στο ελεγκτικό συνέδριο για τη διάγνωση των επιπτώσεων που συνεπάγονται στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, λέτε, η δημόσια ασφάλιση και οι εν γέννη κοινωνικές δαπάνες του κράτους. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την αρμοδιότητα να παρακολουθεί και την εξέλιξη των υποχρεώσεων της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους και να εγγυάται δηλαδή την εφαρμογή των κανόνων της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τι επιδιώκεται δηλαδή με τις ρυθμίσεις αυτές? Το ελεγκτικό συνέδριο να μετατραπεί σε έναν επίσημο κόφτη, να αξιολογεί και να κρίνει λόγου χάρη αν η μία ή η άλλη κοινωνική παροχή, η συνταξιοδοτική δαπάνη, συμβαδίζει ή όχι με τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας. Δηλαδή, κάθε αστική κυβέρνηση θα μετατοπίζει τις ευθύνες της, την πολιτική επιλογή να πετσοκόβει τις συντάξεις και άλλες κοινωνικές παροχές, παρουσιάζοντας ότι αυτό το επιβάλλει, το υπαγορεύει ο ανώτατος δικαστικός σχηματισμός της χώρας. Ουδέτερο χαρακτήρα δεν έχουν ούτε οι ρυθμίσεις που αφορούν την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και την ψηφιοποίηση. Αποτελούν συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση και το σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 2019-2023, με βασικούς στόχους την πρόσβαση σε πληροφορίες, την ηλεκτρονική επικοινωνία στα θέματα δικαιοσύνης και τη διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, μια σειρά εξυγχρονισμοί που αφορούν και την ίδια την εσωτερική αλλά και εξωτερική λειτουργία του δικαστηρίου στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων ελέγχου και της αξιολόγησής τους. Δηλαδή, το πληροφοριακό σύστημα του ελεγκτικού συνεδρίου με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων θα επικοινωνεί με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων φορέων, με κάθε πληροφοριακό σύστημα που κρίνει αναγκαίο για την ηλεκτρονική συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων. Θα αναρωτηθεί κανένας, υπάρχει κάτι αρνητικό σε όλα αυτά? Δεν αφορά φυσικά την ίδια την αξιοποίηση τέτοιου είδους επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν γενικά και αόριστα για όλους, δεν τίθενται στην εξυπηρέτηση γενικά των λαϊκών αναγκών. Το ενδιαφέρον των αστικών επιτελείων εστιάζεται ουσιαστικά στα αντικείμενα και στα πεδία εκείνα που θωρακίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία, που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, που μετατρέπουν, όπως έχει πει και η έκθεση Πισαρίδη, τη δικαιοσύνη σε παράγοντα σταθερότητας για την επιχειρηματικότητα. Και συγχρόνως, η λεγόμενη διαλειτουργικότητα του κράτους επιδιώκει οι μηχανισμοί του να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο στοιχείων και πληροφοριών συγκεντρωμένα σε βάση δεδομένων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το πώς χρησιμοποιείται ως πρόσχημα την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών για να δικαιολογήσετε ακόμα και τη δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών του ελεγκτικού συνεδρίου, που τώρα, αντί να καλύψετε τα κενά με νόμιμο δημόσιο διαγωνισμό που για πάνω από 10 χρόνια δεν έχει διενεργηθεί, προχωράτε σε ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση των οργανικών θέσεων. Η ίδια δηλαδή η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, αυτή η μεγάλη κατάκτηση της ανθρώπινης εργασίας αξιοποιείται σήμερα όχι για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, για την αναγκαία σύγχρονη πλέον μείωση του χρόνου εργασίας με αύξηση των απολαβών τους, αλλά για την εντατικοποίηση της εργασίας και να δικαιολογήσει βέβαια τα μεγάλα κενά και τις μειώσεις του προσωπικού. Προβληματική θεωρούμε ακόμα και την, σε κάθε περίπτωση πρόχειρη τη διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών του ελεγκτικού συνεδρίου που εντάχθηκε μετά τη διαβούλευση στην παράγραφο 3 του άρθρου 179 του νομοσχεδίου χωρίς να προσδιορίζονται ακριβώς οι όροι και το περιεχόμενό της, επιχειρώντας ενδεχομένως μια περαιτέρω κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε μια σειρά ουσιωδών αντιδραστικών αλλαγών στη δικαιοσύνη στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες βέβαια όλοι συμφωνείτε και τις χαιρετίζετε. Αλλαγές που πολλές φορές, ενώ έχουν αντιδραστικό χαρακτήρα, δίνονται με προοδευτικό μανδύα.
Ποιες είναι αυτές οι διεθνείς αρχές και κανόνες, οι βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις οποίες ζητάτε να συμμορφωθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο? Η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2021-2025 είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. Στο κείμενο της εν λόγω στρατηγικής αναφέρεται ρητά ως στόχος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου η αξιολόγηση της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος των δημοσιονομικών πολιτικών και των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η βέλτιστη λύση θα ήταν να ανατεθεί σε αυτό η εντολή να ελέγχει όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλες τις διακυβερνητικές δομές που έχουν κέρια σημασία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τη χρήση της τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει την αξιοποίησή της για την αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, για εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα των ελεγχομένων, αλλά και για την προώθηση της αντίληψης και της νοοτροπίας του ψηφιακού ελέγχου στο πλαίσιο των εσωτερικών ελεγκτικών εργασιών. Αναδεικνύεται επομένως ο ρόλος και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως βασικού εργαλείου της ευρωνησιακής πολιτικής, καθώς είναι αυτό που θα ελέγξει την εφαρμογή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης. Του κομβικού δηλαδή εκείνου προγράμματος για τη διαχείριση της νέας καπιταλιστικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επερχόμενη ανάπτυξη, το οποίο προβλέπει στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων με δάνεια, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, τα οποία όμως θα πληρώσουν οι λαοί μέσω των αντιλαϊκών αντεργατικών μεταρρυθμίσεων που συνιστούν τα προαπαιτούμενα για τις εκταμιεύσεις. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτά και τα μονοπάτια που ακολουθείτε κι εσείς όταν αναφέρεστε σε προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς αρχές. Είναι ακόμα γνωστό το γεγονός πως μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχετε καταφέρει να μετατρέψετε και τους Δήμους, όπως και τις περιφέρειες, στο μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Ο έλεγχος των οικονομικών και των δαπανών των Δήμων γίνεται φυσικά με γνώμονα την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών τους και τη μετατροπή τους σε έναν ακόμα φορεσπρακτικό μηχανισμό των λαϊκών στρωμάτων. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η σπουδή που επιδεικνύεται στο άρθρο 131, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον οι υπάλληλοι των Δήμων δεν καταφέρουν να εισπράξουν έγκαιρα τις οφειλές των τρίτων προς τους Δήμους, θα τις επομίζονται οι ίδιοι. Δηλαδή, βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό των υπαλλήλων για να γίνουν πιο αποδοτικοί φορεσπρακτικοί μηχανισμοί, για να σφίγγουν κι αυτοί με τη σειρά τους τη θηλιά στο λαιμό των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς να δείχνουν την παραμικρή ανοχή. Την ίδια βέβαια στιγμή, συνεχίζεται ως και σήμερα η τακτική του καταλογισμού και της αναγκαστικής ίσπραξης των δεδουλευμένων μισθών σε περιπτώσεις μη νόμιμης πρόσληψης εργαζομένων, ανεξάρτητα μάλιστα από την επαιτειότητά τους. Ακόμα δηλαδή και όταν κάποιος εργαζόμενος παρήχει κανονικά την εργασία του, έστω εμείς λέμε και χωρίς να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, υπάρχουν για παράδειγμα περιπτώσεις στους Δήμους που λόγω της τραγικής υποστελέχωσης των χρονοβόρων διαδικασιών αλλά και των ασφυκτικών πλαισίων που καθιστούν απαγορευτική τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων, αναγκάζονται να κρατάνε για ορισμένα διαστήματα τους εργαζόμενους και μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, να τους αναθέτουν έργα για την εκτέλεση επιτακτικών και αναγκαίων έργων που πρέπει να γίνουν. Και ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, αυτοί οι άνθρωποι που παρήχαν κανονικά την εργασία τους, θεωρείται ότι αχρεωστοί τους έχουν εισπράξει τους μισθούς τους και άρα με ποια λογική τους καλείται να το επιστρέψουν πίσω? Εμείς λέμε ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, όπως τις καθαρίστριες από το Βόλο, που για να μπορέσει να βρει δουλειά ως καθαρίστρια, παρακαλώ, όταν ζητάτε τέτοια προαπαιτούμενα ακόμα και για αυτές τις υπηρεσίες, χρησιμοποίησε ένα πλαστό πτυχίο. Για το ζήτημα αυτό, φυσικά, φέρει ακέραια την ευθύνη τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει αναλάβει καμιά νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να βάλουν τέλος στην κατάσταση αυτή. Προβληματική είναι τέλος και η διάταξη του άρθρου 178, γιατί στο όνομα μιας επιτάχυνσης δήθεν της δικαιοσύνης συνεχώς δικαιολογείται δικονομικές παρεμβάσεις που ουσιαστικά περιορίζουν το δικαίωμα της εξατομικευμένης εξέτασης της κάθε υπόθεσης των όποιων δικονομικών εγγύησεων της λεγόμενης δίκης στη λογική ενός γρήγορου και μαζικού ξεσκαρταρίσματος των υποθέσεων. Όπως αυτό που χρησιμοποιείται και ως πρόσχημα πολλές φορές και στο πεδίο της πιλωτικής δίκης.
Σε αυτή τη λογική απαντάει και η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έρχεται μεν με το μανδύα της επιτάχυνσης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, που όμως με δική σας ευθύνη χρονίζουν τόσα χρόνια στα δικαστήρια. Τι κάνετε τώρα γι' αυτό, αφού δεν βγάλατε τις συντάξεις με ένα κλικ, αφού συσσωρεύσατε βουνά ανεξέταστων των υποθέσεων, με ευθύνη και των προηγούμενων βέβαια κυβερνήσεων, αφού σήμερα βάλετε χέρι στα καθυστερούμενα για τα οποία είχαν δικαιωθεί οι συνταξιούχοι με δικαστικές υποθέσεις, με δικαστικές αποφάσεις μάλιστα, βάζοντας τους πάλι το δίλημα της συντομότερης εκαθάρισης έναντι της μειωμένης, των μειωμένων απολαβών, τώρα στο όνομα της επιτάχυνσης τους καλείτε να πάρουν το ρίσκο να παραιτηθούν από δικονομικά δικαιώματα που κατοχυρώνουν μια πιο ουσιαστική υποστήριξη και εξέταση της υπόθεσής τους, προκειμένου να συντμηθούν οι διαδικασίες που με δική σας ευθύνη καθυστερούν. Και λέτε αυτό θα γίνει μόνο αν το θέλουν οι ίδιοι οι διάδικοι. Μα αν η εναλλακτική τους είναι να περιμένουν άλλα τόσα χρόνια, τι πρόκειται να επιλέξουν? Απάντηση σε αυτά είναι η προσλήψη προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων, η προσλήψη δικαστών, να πάρετε μέτρα για την ουσιαστική στελέχωση και υποδομή των δικαστηρίων, ώστε να επιτευχθεί και η επιτάχυνση της δικαιοσύνης όλες τις βαθμίδες. Να βρείτε λύση για τη γρήγορη απονομή των συντάξεων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με πλήρη δικαιώματα και όχι βέβαια με το δώρο που κάνατε στις ιδιωτικές πολυεπαγγελματικές εταιρείες, τις οποίες αναθέσατε και τον κύριο Όγκο έκδοση των συντάξεων. Να φροντίσετε για την πραγματική αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών των ασφαλιστικών ταμείων σε όφελος των ασφαλισμένων και όχι βέβαια για την κοροϊδία του ΙΕΦΚΑ. Εμπεγμό αποτελεί και το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας, το οποίο βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε, γιατί έρχεστε δήθεν να οριοθετήσετε την έννοια του εμείς του δικηγόρου για να ξορκίσετε τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι χιλιάδες μισθωτοί στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο αποκλεισμός της υπαγωγής στο διευθυντικό δικαίωμα και την ιεραρχία του εντολέα είναι ένα ευχολόγιο, αν δεν κρύβει και άλλο είδους στοχεύσεις. Η μάζα των μισθωτών δικηγόρων στις μεγάλες εταιρείες και τα μεγαλογραφεία εργάζεται με όρους ουσιαστικής εξάρτησης από τον εργοδότη, αποτελεί ουσιαστικά μισθωτό και όχι και δεν καλύπτεται με τη σχέση της έμισης εντολής, όμως με αυτό το τερτύπι δεν αποκτά κατοχυρωμένα συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και βέβαια είναι εκτεθειμένη στην πλήρη ασυδοσία και τα γνωστά εξαντλητικά ωράρια των μεγάλων δικηγορικών εταιριών. Και βέβαια αυτή η κατάσταση συντηρείται τόσο με ευθύνη των κυβερνήσεων όσο και με των ηγεσιών των δικηγορικών συλλόγων που ανέχονται αυτή την ιστορία. Μην έχετε καμιά αυταπάτη ότι χιλιάδες μισθωτοί δικηγόροι θα παραμείνουν υποταγμένοι στην εκμετάλλευση που υφίστανται, θα τα διεκδικήσουν την κατοχήρωση των δικαιωμάτων τους με την πάλη τους και εμείς βέβαια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και να νομιμοποιήσουμε αυτό το άθλιο καθεστώς, γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ.